Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είμαστε εδώ για να φτιάξουμε μια πολύ ωραία συνταγούλα, πατρεύοντας προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Εδώ έχουμε το κρεατάκι μας, να έρθω λίγο πιο κοντά να σας δείξω. Είναι ο μαύρος χείρος. Είναι από τον Όλυμπο, από τη Φάρμα Φωτιάδη που μας έχει δώσει σπάλα για να το κάνουμε στο φούρνο. Έχουμε, όπως είπαμε, το κρεατάκι είναι από τον Όλυμπο, έτσι. Έχουμε πατατούλες από την Νέα Βίσα. Θα σας πω τα υλικά πόσο θα βάλουμε. Απλά σας δείχνω πρώτα τα προϊόντα. Έχουμε αλατάκι από το Μεσολόγγι, ανθός αλατιού, που μαζεύεται με το χέρι, το Μεσολόγγι. Και μπαχαρικά, πάλι από τον Όλυμπο, από την ωραία γη, μείγμα. Μείγμα μπαχαρικών που έχει μέσα ρίγανη, θυμάρι, πάπρικα, κίμινο, σκόρδο, πιπέρι και αλάτι και δεν περιέχει γλουτένι. Είναι όλα σε ένα. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε και να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να έχουμε όλα αυτά τα μπαχαρικά στο σιρτάρι μας, στο ντουλάπι μας, παίρνουμε το μείγμα μπαχαρικών από την ωραία υγεία και το κάνουμε όλα, έτσι. Εδώ έχουμε το ελαιόλαδο και θα σας πω τώρα τις ακριβείς δοσολογίες. Έχουμε 800 γραμμάρια μαύρο χείρο Ολύμπου, Φάρμα Φωτιάδη. Έχουμε 1,5 κιλό σχεδόν πατάτες από τη Νέα Βίσα. Νέα Βίσα είναι στην Ορεστιάδα, για όσους δεν ξέρετε. Και είναι το μέρος που βγάζει την πιο ωραία και κίτρινη και νόστιμη γλυκιά πατάτα. Το μειγματάκι μας της ωραίας γης, έτσι. Αλατάκι από το Μεσολόγγι και το ελαιόλαδο. Τώρα, τι σκέπη θα χρειαστούμε. Καταρχήν, ένα τηγάνι να θωρακίσουμε το κρέας μας. Και γιατί το κάνουμε αυτό. Το κρέας θα το θωρακίσουμε από όλες τις πλευρές, ώστε όταν το βάλουμε στο ταψί, και θα σας δείξω πώς θα το βάλουμε στο ταψί, ένα λεπτάκι, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ένα κομμάτι λαδόκολα. Η λαδόκολα θα μπει μέσα, στο εσωτερικό, έτσι. Και το αλουμινόχαρτο θα το σκεπάσουμε, θα γίνει. Να φανταστείτε σαν ένα μεγάλο πουγγί. Λοιπόν, γι' αυτό το θωρακίζουμε, θα το βάλουμε εδώ πέρα μέσα και με το λαδάκι του και με το ζουμάκι του θα ψηθεί και θα γίνει λουκούμι, παιδιά. Ένα λεπτάκι τη φεύγω και από το πλάνο και θέλουμε δηλαδή ένα σκεύος, ένα τηγανάκι, να θωρακίσουμε το κρέας μας και ένα ταψάκι, ένα σίνι που το λέμε εμείς, έτσι παραδοσιακό ωραίο, για να ψήσουμε το φαγάκι μας στο φούρνο. Και αυτά τα 4-5 υλικά. Δύο λεπτάκια θα σας απασχολήσω για να σας πω για το κρέας μας, που είναι ο μαύρος χείρος από τη Φάρμα Φωτιάδη. Εκτρέφονται σε υψόμετρο στον Όλυμπο με την μπάστα πράσινης ελιάς. Όπως είπαμε, στην ωραία γη είναι στην κάτω μιλιά Πιερίας, σε ένα κτήμα πουλιακάκι του Γιώργου. Και έχουμε και τον ανθό αλατιού από το Μεσολόγγι, που είναι από το Premium Food, είναι site με προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Από εδώ και πέρα θα μαγειρέψουμε πολύ ωραία πράγματα με το Premium Food. Να σας πω λίγο μόνο το τηλέφωνο, στα γρήγορα, να ξεκινήσουμε τη συνταγή. 693-89-75-716. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνταγούλα μας με τα υλικά μας. Λοιπόν, παίρνουμε το τηγάνι, έχουμε ανάψει το μάτι μας και το βάζουμε πάνω. Και βάζουμε πάρα πολύ λίγο λαδάκι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, δεν θέλουμε να το τηγανίσουμε, θέλουμε να το θωρακίσουμε. Ένα αντικολλητικό τηγανάκι αν έχετε, θα ήταν καλύτερα. Περιμένουμε λίγο να κάψει το λαδάκι μας. Ώσπου να κάψει το λαδάκι μας, εμείς δεν καθόμαστε έτσι, θα ξεκινήσουμε λίγο να κόβουμε τις πατατούλες. Αν θέλετε να τις κόψετε κηδονάτες, κόψετε σκηδονάτες. Εγώ τις κόβω έτσι σαν κυβάκι. Λοιπόν, στη μέση και εδώ. Αυτό εδώ, γίνεται το κυβάκι αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Να το λίγο πιο κοντά για να με βλέπετε. Και συνεχίζουμε, τις κόβουμε. Ώσπου να μυρίσει λίγο το λαδάκι μας για να βάλουμε να θωρακίσουμε το κρεατάκι μας, το μαύρο χείρο που σας έχω πει. Και να πούμε και λίγα λόγια, ώσπου μαγειρεύουμε, έτσι,
Να πούμε ότι ο μαύρος χοίρος, όπως είπαμε, εκτρέφεται στον όλυμπο, σε υψόμετρο, και είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε λιπαρά. Να το βάλουμε σε διατροφή μας. Να το δοκιμάσετε, είναι φοβερό. Όπως είπαμε, η Φάρμα Φωτιάδη είναι στην εξοχή του νομού Πιερίας. Και θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο, αλλά μπορείτε να μπείτε και στο site του, αν πατήσατε Φάρμα Φωτιάδη μέσα στο Facebook, θα το βρείτε. Και ό,τι χρειάζεστε θα σας ενημερώσω εγώ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, τις πατατούλες τις κόβουμε έτσι. Εδώ. Αλλιώς και ντονάτες, όπως σας αρέσει. Εδώ. Έχει μυρίσει το λαδάκι μας και ξεκινάμε να θωρακίσουμε το κρεατάκι. Από όλες τις μεριές θέλουμε. Πολύ λίγο. Να πάρει λίγο έτσι το χρωματάκι, να φύγει το κόκκινο το χρωματάκι του, έτσι, αυτό που είναι του κρέατος. Πάρα πολύ λίγο θα το θωρακίσουμε, γύρω-γύρω. Είναι 2-3 λεπτάκια από τη μία μεριά και πιστεύω και 2-3 λεπτάκια από την άλλη. Αυτό το κάνουμε ως ότου όταν μπει μέσα στο φούρνο, πως θα γίνει σαν σακουλίτσα, σαν πουγκάκι το αλουμινόχαρτο και η λαδόπουλα, να κρατήσει όλα τα ζουμιά του μέσα, να κρατήσει όλες τις μυρωδιές, όλα μέσα τα ζουμιά του, να γίνει μαλακό. Όπως βλέπουμε εδώ, από τη μία μεριά έχει λίγο θωρακιστεί. Το γυρίζουμε και από την άλλη. Έχει και λίγο χαμηλή φωτιά, γιατί έχω μια μαλατέρμα να ζεσταθεί. Και το γυρίζουμε και από την άλλη. 2-3 λεπτάκια από τη μία, 2-3 λεπτάκια από την άλλη. Το έχουμε γυρίσει και από την άλλη πλευρά. Έχει ήδη αλλάξει χρώμα το κρεατάκι μας. Και αν είναι και μεγάλο έτσι ολόκληρο κομμάτι όπως το έχω εγώ, γυρίστε το και πάνω κάτω, να είναι ομοιόμορφο θωρακισμένο. Έχω κλείσει το μάτι μου. Θα έρθω λίγο πιο κοντά να σας το δείξω. Πώς έχει αλλάξει το χρωματάκι του. Αυτό εδώ. Βλέπετε τι χρωματάκι έχει πάρει. Ούτε τηγανισμένο, αλλά ούτε άψητο. Το κόκκινο και το χρωματάκι που είχε πριν. Και τώρα πάμε στη διαδικασία που θα σας δείξω. Αυτό λίγο ακόμα. Είμαστε εντάξει. Κάνουμε το καψάκι μας. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο από κάτω και μία λαδόκολα από πάνω. Τι τοποθετούμε μέσα στο καψάκι. Δεν χρειάζεται να λερώνουμε πάρα πολλά σκεύη γύρω μας. Γιατί έτσι μάθαμε και στις κουζίνες εμείς οι μάγειρες, να μην λερώνουμε πάρα πολλά σκεύη. Οπότε μπορείτε τη δουλειά να την κάνετε μέσα στο ίδιο καψάκι που θα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει ένα γαντάκι τώρα λίγο, γιατί θα καίει και θέλω λίγο να σαλίψω τα βαχαρικά μας. Λοιπόν, το βάζουμε στην λαδόπολά μας. Το λαδάκι που έχει μείνει, που έχω θωρακίσει το κρεατάκι μας, το βάζουμε μέσα. Το ρίχνουμε μέσα για να πάρει την οστιμιά του. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μπαχαρικά μας. Το αλατάκι, όπως σας είπα, τον ανθό από το Μεσολόγγι. Θα το προμηθευτείτε από το online shop premium food. Έτσι. Δεν βάζουμε πολύ γιατί είναι αρκετά αλημυρός ο ανθός του αλατιού. Και δύο υλικά, αν φανταστείτε. Δύο υλικά βάζω, τίποτα άλλο. Και το μείγμα της ωραίας γης για γύρω που γράφει εδώ, για να μας πιάσει μια κόκκινη πολύ ωραία κρούστα. Και έχει τόσα μπαχαρικά μέσα, ρίγανη, θυμάρι, πάπρικα, κίμινο, σκόρδο, πιπέρι και αλάτι. Τα ίδια υλικά που βάζω εδώ, τα μπαχαρικά μας, μοσκοβολάει, θα βάλω και στις πατατούλες γύρω-γύρω, να πάρουν έτσι ομοιόμορφη γεύση. Λοιπόν, μασαζάκι, κάνουμε μασαζάκι το κρεατάκι μας, να πάει παντού. Πάνε παντού τα μπαχαρικά μας. Έτσι. Και από την άλλη μεριά θα βάλουμε. Αλλά δεν θα βάλω άλλο. Έχω βάλει ήδη. Αλλά μπαχαρικό. Μην είστε τσιγκούνιδες, βάλτε μπαχαρικό. Πιστέψτε με, κάνει και ωραία κρούστα και πολύ ωραία γεύση. Φοβερή. Όλα μαζεμένα τα βόλτα να είμαστε αυτά από τον όλυμπο. Ο ψηλά, από υψόμετρο. Λοιπόν, μασαζάκι.
Εδώ βέβαια, αν έχουμε και σκόρδο φρέσκο και μας αρέσει το σκόρδο, βάλτε το στο χοιρινό, πάει. Βλέπετε, λιπάκι δεν έχει καθόλου αυτό το κρέας. Έχει όσο πρέπει. Πολύ ωραία, έχουμε κάνει το μασεδάκι μας. Όλα τα κρέατα, να προσπαθείτε να τα κάνετε το μασαζάκι, έτσι, να πάνε παντού τα μπαχαρικά. Λοιπόν, βγάζω το γαλάκι μου και ρίχνω, συμπληρώνω λίγο ελαιόλαδο μέσα. Έτσι. Έχει ήδη το ζουμάκι από που το θωρακίσαμε και κλείνουμε. Κλείνουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη λαδόπολα. Δεν χρειάζεται να τη σφίξουμε πάρα πολύ, γιατί θα το ελέγχουμε το κρέας μας. Και στο τέλος που θα δείξουν τα ζουμάκια του σχόλια, θα το ανοίξουμε. Έτσι, και στα τελευταία 10 λεπτάκια στο ψήσιμο του φούρνου, θα τα αφήσουμε να πάρει λίγο το χρωματάκι του. Έτσι. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά πολύ ωραία το κλείνουμε και με αγάπη, να μαγειρεύετε με αγάπη το φαγητό. Είτε είναι για την οικογένειά σας, είτε είναι για, αν είστε επαγγελματίας, για τον κόσμο που θα σερβίρετε, με αγάπη να το κάνετε. Λοιπόν, το βάζουμε λίγο στην άκρη. Έχω αλλάξει τον μπολ μου βέβαια, λίγο πιο μεγάλο, για να βάλω και εδώ τα μπαχαρικά και να τα ανακατέψω για τις πατατούλες μας. Πάλι το αλατάκι, στην πατατούλα, βάλτε λίγο παραπάνω αλατάκι, γιατί η πατάτα ως συνήθως τραβάει το αλάτι του, έτσι. Αλατάκι, το μειγματάκι μας, έτσι. Μην το φοβάστε, βάλτε μείγμα. Και λαδάκι, έτσι. Τώρα η πατατούλα θα την κάνω με το χέρι, γιατί είμαι στο σπίτι, έχω πλύνει τα χεράκια μου και το κάνουμε παραδοσιακά όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Τότε δεν υπήρχαν ούτε τα γάντια, ούτε τίποτα. Βέβαια δεν ήταν και τόσο η ατμόσφαιρά μας και όλα μολυσμένα, ήταν πιο αχνά, πιο ωραία, αλλά εντάξει, είμαστε στο σπίτι μας, μπορούμε με τα χεράκια μας να το κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουν ανακατευτεί όλα τα υλικά, πολύ ωραία. Παίρνουμε το ταψάκι μας, το σινί έτσι όπως το λέμε και ρίχνουμε τις πατατούλες γύρω-γύρω. Έτσι. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα αυτό το φαγητό το κάνω για 4 άτομα, 4 με 5 άτομα. Εσείς μπορείτε να πάρετε πιο λίγο κρέας. Να βάλετε. Πατατούλες μας αρέσουν, ναι, όπως βλέπετε βάζω πολλές εγώ. Έχω βάλει αρκετές. Έτσι, και το ζουμάκι δεν το πετάμε, το ρίχνουμε μέσα. Εγώ επειδή είμαι λάτρης του ελαιόλαδου και θέλω το φαγητό μου να έχει λίγο παραπάνω λαδάκι, γιατί όπως θα το κάνουμε έχει νοστιμιά το λαδάκι, έτσι. Θα ρίξω λίγο από πάνω, πολύ λίγο όμως, έτσι. Αυτό. Και θα βάλουμε και νεράκι, ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το ταψάκι, σε αυτή τη δοσολογία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Αναλώσω το φούρνο. Πάνω κάτω στην αντίσταση θα μας πάρει σχεδόν 45 λεπτά το φαγητό μας. 45 και μην σας πω και μία ωρίτσα. Ακόμα ένα ποτηράκι θα βάλω λίγο εγώ ακόμη. Θέλω ούτε να σκεπαστεί πολύ, αλλά να μας ψηθούν και οι πατατούλες. Αναλώσω και το φούρνο του κάθε σπιτιού, έτσι. Πολύ ωραία. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς και μπαίνει στο φούρνο. Μόλις έχουμε βγάλει το φαΐ μας από το φούρνο, ζεστό, ένα τεταρτάκι πριν σβήσουμε το φούρνο και πριν βγάλουμε το φαγητό μας, έχω ανοίξει το αλουμινόχαρτο και θέλω να δείτε πόσο κόκκινο έχει γίνει, πόσο ζουμερό και πόσο πολύ ωραίο το χρωματάκι του. Και ψημένο πάρα πολύ καλά από μέσα, ροδοκοκκινισμένο, τα μπαχαρικά μας. Λοιπόν, θα το σερβίρουμε τώρα, θέλω να το κόψω. Και όπως βλέπετε και οι πατατούλες που είπαμε από τη Νέα Βίσα, οι ωραίες, οι κίτρινες, κοιτάξτε πόσο ωραίο χρωματάκι έχουν πάρει. Πόσο ωραίο. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα λίγο το κρεατάκι μας.
Ένα λεπτάκι να πάρω. Είναι τόσο μαλακό που θα μας διαλυθεί. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει. Φοβερό, νόστιμο, ζουμερό. Ζουμερό. Και χωρίς βέβαια λίπος. Όσο λίπος το επιτρέπει, μας επιτρέπει να έχει το χοιρινό, έτσι. Αυτό είναι το φαγάκι μας. Φτιάστε το, φίλοι μου. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε τις συνταγές μου. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ πολύ.